κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την χαρά και την τιμή να έχω πλάι μου τον κύριο Γιώργο Βακόνδιο, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας της Κλάδης, με τον οποίο θα μοιραστούμε τον απόϊχο των τελευταίων γεγονότων που ταλανίζουν, πραγματικά ταλανίζουν την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Βακόνδιο, να κουβεντιάσουμε και να μοιραστούμε όλες τις εμπειρίες. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε μια περίοδο που οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι βάναυσες, θα μπορούσε να πει κανείς με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει αύριο, ένας απρόβλητος ηγέτης αυτός ο Ερντογάν, ασχολιόμαστε και βγάζουμε σκάνδαλα και εκπομπόμαστε σε δικαστήρια και τέτοια πράγματα μέσα στη Βουλή. Είναι αυτή τη στιγμή η ώρα αυτή με τα συλλαλητήρια υπέρ των συλλαλητήριων, κάποιοι για τα Σκοπιανό, αντίθετοι οι άλλοι. Είναι αυτή η στιγμή που θα έπρεπε να μας βρίσκει η ζωή διχασμένους, αυτό τον ελληνικό λαό, τον δύσμιο ελληνικό λαό. Είναι στιγμή αυτή να διχαζόμαστε με την Οβάρτης, με τα Σκόπια, με την Τουρκία, με τους διαβολισμούς, με τους δύο ανθρώπους που τους έχουν εγμαλωτήσει οι άλλοι κτλ. Είναι άγριο το τοπίο. Δεν ξέρω πώς το εισπάνετε εσείς. Κύριε Κουλουρά, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν μία αλληλουχία. Η αλληλουχία αυτή ξεκινάει από την εξαγγελία της κυβέρνησης για καθαρή έξοδο στις αγορές και, εν πάση περιπτώσει, το τέλος των μνημονίων και τα λοιπά, δηλαδή του τρίτου μνημονίου που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Τον Αύγουστο, αυτό που λέμε. Ναι, αυτό για τον Αύγουστο. Αυτό ξέρουν ότι δεν τους βγαίνει, ήδη έχουν ψηφίσει μέτρα για τα επόμενα χρόνια, ήδη γνωρίζουμε ότι μεσοσταθμικά τον Ιανουάριο μήνα θα μειωθούν οι συντάξεις κατά 18% και ενδεχομένως θα έρθει και η μείωση του αφορολογήτου την 1η Ιανουαρίου που θα μειώσει περαιτέρω τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων. Η κυβέρνηση λοιπόν, βλέποντας ότι δεν βγαίνει αυτή η ιστορία, ξεκίνησε για αντιπερισπασμό μια άλλη ιστορία, αυτή με το Σκοπιανό. Εν πάση περιπτώσει όμως, το Σκοπιανό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την Ελλάδα. Είναι ένα εθνικό θέμα και θα έπρεπε, αντί να το χρησιμοποιήσει σε μια λογική του πώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, διότι ο διχασμός αυτόν για τον οποίο μιλήσατε εσείς επί της ουσίας, η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει με κάθε πρωτοβουλία της, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, μήπως και ελαττωθεί και μειωθεί το μέγεθος της ήττας που έρχεται για το ΣΥΡΙΖΑ. Χειρίστηκε λοιπόν ένα εθνικό θέμα με έναν τρόπο ο οποίος κάθε άλλο αρμόζει προς το χειρισμό εθνικών θεμάτων, εν αγνία του συνόλου της αντιπολίτευσης, εν αγνία του πολιτικού κόσμου και, εν πάση περιπτώσει, με μια διαδικασία κρυφής διαπραγμάτευσης. Εμείς δεν γνωρίζουμε τι δεσμεύσεις έχει πάρει ο αρμόδιος υπουργός και ο κύριος Τσίπρας, δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, γιατί σας θυμίζω ότι ένα από τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν, η ΑΝΕΛ του κύριου Καμένου, έχουν πει και έχουν δηλώσει ότι για αυτούς αυτό το θέμα σημαίνει μέχρι και αποχώρηση από την κυβέρνηση. Βέβαια, τώρα αυτά είναι λόγια του κύριου Καμένου. Τον έχουμε ακούσει να λέει πολλά πράγματα, να κάνει πάρα πολλές κολοτούμπες για να μείνει στην καρέκλα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, που καταλήγουμε σε ένα χειρισμό ο οποίος είναι ανεπίτρεπτος. Όταν λοιπόν αυτοί οι χειρισμοί οδήγησαν στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, που έγινε σε δεύτερο χρόνο, την επόμενη μέρα είχαμε τις δηλώσεις και, εν πάση περιπτώσει, τις δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών του κ. Παρασκευόπουλου και των άλλων και του κ. Τζανακόπουλου για το σκάνδαλο της Νοβάρτης και ταυτόχρονα με μεγάλη καθυστέρηση την αποστολή στη Βουλή του φακέλου της Νοβάρτης. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Επειδή είμαι μέσα στην αγορά, θα σας έλεγα ότι προφανώς υπάρχει ένα θέμα με όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες και με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους, να δημιουργήσουν πωλήσεις. Το ανέκδοτο ξέρετε ποιο είναι? Την ημέρα που γινόταν στη Βουλή η συγκεκριμένη συζήτηση για την Νοβάρτης, για να ψηφίσουν το Κοινοβούλιο για τη δημιουργία επιτροπής, προανακριτικής επιτροπής, την ίδια μέρα εκείνη άλλη φαρμακευτική εταιρεία φιλοξενούσε 500 γιατρούς δίπλα σε εμάς στη Βουλγαρία, σε ένα χιονοδρομικό κέντρο,
Και εν πάση περιπτώσει του φιλοξενούσε γιατί ήθελε να προωθήσει τα προϊόντα τη. Είναι περισσότερο από προφανές αυτό. Άρα, αντί να συζητήσουμε. Είναι να επιμορφώνουν, δίθεν και καλά. Εντάξει, τώρα επειδή σας λέω μέσα στην αγορά, καταλαβαίνω τι σημαίνει επιμόρφωση. Ναι. Εκείνο λοιπόν τώρα που είναι. Ναι. Εκείνο λοιπόν που ήθελα εγώ να σας πω είναι το εξής. Ότι αντί να συζητηθεί αυτό το θέμα επί της ουσίας και να δούμε όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ακόμα μία φορά όλο αυτό το θέμα, χρησιμοποιώντας και πιέζοντας προφανώς και λειτουργούς της δικαιοσύνης με έναν τρόπο που είχε ως στόχο να δημιουργήσει και πάλι πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν τα κατάφερε, προφανώς έγινε μπούμερα και η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει για τη δημιουργία αυτής της επιτροπής και θέλει να εξεταστούν τα πάντα σε βάθος και ταυτόχρονα η κυβέρνηση που έφερε το θέμα στη Βουλή τι έκανε. Εξαιρούσε τους τρεις υπουργούς που έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον κύριο Ξανθό, τον Περιβόη, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος αναφέρεται στην δικογραφία ως ΚΑΠΑΠΗ, και ταυτόχρονα έκανα μία μεθόδευση εξαγγέλλοντας μία επιτροπή που θα λειτουργήσει για ένα μήνα και η οποία θα βασιστεί όπως φαίνεται στις μαρτυρίες των κουκουφουλοφόρων μαρτύρων για τους οποίους κανένας δεν ξέρει τίποτα και νομίζει ότι έτσι θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα όμως τι συμβαίνει, το είπατε και μόνο σας, στο Αιγαίο οι Τούρκοι έχουν... Πρωτού να φύγουμε από αυτό το θέμα, ότι εκμυστηρεύτηκε ο Αμερικάνος πρέσβης, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν έχει καμία σχέση το FBI με την ενοχοποίηση των 12 ανθρώπων αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει, χαρακτηρίζοντας... Είναι τελικά αληθές ότι δεν έχει το FBI... Να σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ψευδώς ότι το FBI έψαχνε Έλληνες πολιτικούς. Και μάρτυρες. Μάρτυρες έψαχνε το FBI. Ναι, αλλά όχι για τους 12 αυτούς όμως. Όχι για τους πολιτικούς, για τις μεθόδους που χρησιμοποιήσε η Νοβάρτης. Η Νοβάρτης είναι μια εταιρεία ευρωπαϊκή, η οποία μεγενθύθηκε πάρα πολύ και ενοχλεί τα συμφέροντα των Αμερικάνικων εταιριών, γιατί μεγενθύθηκε πάρα πολύ στην Αμερική. Βεβαίως, ξαναλέω, οι μέθοδοι αυτοί είναι κατακριτές και οπωσδήποτε πρέπει να δούμε τι συνέβη σε αυτή την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κατά κάποιο τρόπο, χαρακτήρισε και ως ψεύτη τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε μία δήλωση η οποία προφανώς με την άδειά του αναπαρήχθη και μετεδόθη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξυπηρετήσει αυτό το πολιτικό παιχνίδι ήρθε να αμφισβητήσει μέχρι και τις δηλώσεις του Αμερικάνου πρέσβη, ο οποίος αναγκάστηκε για να επιβεβαιώσει την δήλωσή του να την κάνει retweet. Δηλαδή να την επιβεβαιώσει και γραπτά. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αστεία πράγματα. Η εξωτερική πολιτική δεν παίζεται με ψεματάκια. Και το λέω αυτό διότι ενώ παίζουμε με όλα αυτά τα θέματα εδώ στην Ελλάδα, και εγώ σας ξαναλέω, θέλω στο θέμα της Νοβάρτης να εξεταστούν τα πάντα σε βάθος και εάν λέω, παρελπίδα, βρεθεί κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και κάποιος έχει βλάψει τη χώρα, προφανώς, προφανέστατα θα πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο βάζω λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος, ας πούμε, εμπλέκοντας τώρα δύο πρώην πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς. Και ξέρετε κάτι, ορισμένοι άνθρωποι και από το ήθος τους, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο κύριος Πικραμένος, ο πρώην πρωθυπουργός, μια και βρισκόμαστε και στη Σύρο. Δεν αμείβεται αυτός. Εκτός ότι δεν αμείφθη για την πρωθυπουργία του, είναι και λάτρης της Σύρου, μας επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Ένας άνθρωπος αμέμ του ηθικής, υπηρέτησε την δικαιοσύνη επί δεκαετίες ολόκληρες και τώρα έρχονται και τον αμαυρώνουν γιατί η πατρίδα τον είχε ανάγκη να κάνει τον πρωθυπουργό περίπου ένα μήνα και να βοηθήσει την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Τώρα είναι πραγματικά πικραμένος ο άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν πότε. Συμβαίνουν όταν με την Τουρκία
έχουμε τεράστια θέματα για τα οποία και πάλι φταίει η κυβέρνηση. Αμφισβητήσεις τον ΑΟΣ, ο διαβολισμός του σκάφου του σκάφου και του και τώρα οι δύο εχμάλωτοι. Η σύλληψη των δύο στρατιωτικών και πάει λέγοντας. Οι καθημερινές παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας, η παρεπόδιση πτυτικών μέσων ελληνικών, δηλαδή αεροπλάνων, ελικοπτέρων κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, και όλα αυτά πάλι από πού προέρχονται. Προέρχονται από την απερισκεψία του κύριου Τσίπρα και της κυβέρνησής του. Έχει δηλωθεί επανειλημμένος από τον κύριο Ερντογάν ότι ο κύριος Τσίπρας ως μειόφιλε του υπεσχέθη την επιστροφή των 6 Τούρκων στρατιωτικών, οι οποίοι μετά το πραξικόπημα της Τουρκίας ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας, για να φανεί αρεστός, του υποσχέθηκε την επιστροφή αυτών των ανθρώπων, που με βάση το διεθνές δίκαιο και εν πάση περιπτώσει την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα, δεν μπορούν να εκδοθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μετά από αυτό το γεγονός, και ξαναλέω ότι αυτό έχει δηλωθεί επανειλημμένως από την τουρκική πλευρά και δεν έχει διαψευστεί από την ελληνική πλευρά, πέραν όμως αυτού, έκανε και αυτή την ιστορία της κακά οργανωμένης επίσκεψης του Ερντογάν στην Ελλάδα, που όπως είδατε όλα τα προβλήματα ξεκίνησαν από εκεί πέρα. Και δεν θέλω να σας θυμίσω, για να μην χάσουμε τον χρόνο μας, τι είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελάκη στο Sky, τη παραμονή της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα, δεν είχε γίνει καμία σοβαρή προετοιμασία. Πάλι αναζητούσε ο κύριος Τσίπρας ένα show για να βγει από τα αδιέξοδά του και πάλι το πληρώνει αυτό η Ελλάδα. Εγώ κοιτάξτε να δείτε κάτι. Με αυτή την κυβέρνηση δεν ελπίζω πλέον τίποτα. Φοβάστε όμως ένα γεγονός τέτοιο όπως ήταν ο διαβολισμός του σκάφους μας. Να σας πω τι φοβάμαι. Γιατί... Για ένα πόλεμο λοιπόν, γρήγορο να σας... ή αργό. Όχι, να σας πω τι φοβάμαι. Ευτυχώς κάποτε υπήρξε ο Εθνάρχης ο Καραμαλής, που και τότε απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού, του τότε Πασόκ, σας θυμίζω, έχω και να το ίδιο συνδικάτο, να μην τα θυμόμαστε τώρα όλα αυτά, επέμενε να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και ελπίζω ότι θα λειτουργήσει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δεν θα έχουμε, θα μείνουμε μόνο στους παλικαρισμούς του Ερντογάν. Αλλά τι φοβάμαι. Δεν έχει λειτουργήσει Πάντως, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη έτσι με δυναμικό τρόπο. Ναι. Και έχω ένα παράπονο. Ναι, θα σας πω. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη έχει λειτουργήσει, διότι αν δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά λεφτά, εμείς δεν θα είμαστε χώρα σήμερα. Όχι, δεν λέω δεύτερον, για το θέμα των προκλήσεων του. Σας θυμίζω. Ως σύνορο της Ελλάδας, στάσεις απέναντι στους Τούρκους. Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε ένα-ένα. Σας θυμίζω ότι επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Frontex και άλλων μηχανισμών και κυρίως μέσω της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας κατόρθωσε και μας βοήθησε να συγκρατήσει ο Ερντογάν, διότι εμείς δεν είμαστε ικανοί. Εμείς είχαμε την κυρία Τασία εδώ πέρα και έλεγε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έρχονται και λιάζονται και εξαερώνονται και εξαφανίζονται. Επενέβησαν τότε οι Ευρωπαίοι και πήραν ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων στις χώρες τους και ταυτόχρονα έκαναν μια συμφωνία που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς με την Τουρκία και που μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν εννοείται ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά αεροπλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναχαιτίζουν τα αεροπλάνα της Τουρκίας κτλ., θα σας έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει... Μία νότα, δυναμική νότα. Αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, το δυναμική τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείται, εγώ όμως έχω να σας πω το εξής, ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία σημαντική παράμετρος ασφάλειας. Και στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, ναι, αλλά στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία, έτσι. Το ότι έχουμε λόγο, το αν θα μπουν άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας ασφάλειας. Και ότι έχει ανοιχτό το μέτωπο εκεί στο Αφρίνο ο Ερντογάν. Από εκεί και πέρα τι φοβάμαι εγώ, γιατί εγώ προσπαθώ να είμαι πάντοτε πρακτικός. Φοβάμαι ένα επεισόδιο τέτοιο που θα μπορούσε να βλάψει τον τουρισμό μας.
Πρέπει να ξέρετε ότι ο ελληνικός τουρισμός σε πλήγει κυρίως στο κομμάτι της κρουαζιέρας λόγω των γεγονότων της Τουρκίας. Η κρουαζιέρα λειτουργεί ως μια συνολική αγορά του Ανατολικού η Ανατολική Μεσόγειος. Τα γεγονότα της Τουρκίας μείωσαν τη δυναμική της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα και στο Αιγαίο, άρα και στην Ελλάδα. Θα ξέρετε επίσης ότι τα παράλια της Τουρκίας, λόγω των γεγονότων που είναι οι τουριστικοί προορισμοί της Τουρκίας, επλήγησαν επίσης. Άσχετα αν τελευταία χρονιά η Τουρκία έκανε μια συμφωνία με τον Πούτιν και είχε κάποιες εισρωές και μετρία σε αυτή την κατάσταση κάποιες εισρωές τουριστών από τη Ρωσία. Όμως, όπως λειτουργεί η τουριστική αγορά, ένα επεισόδιο ατυχές θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει πάρα πολύ τον τουρισμό μας και ας μην ξεχνάμε ότι ό,τι μας έχει απομείνει ζωντανό και υγιές σε αυτή τη χώρα από πλευράς οικονομίας είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία και ο τουρισμός μας αφορά και πάρα πολύ σε αυτά εδώ τα νησιά. Και ευνοϊκή συγκυρία χρονική, γιατί και η Αίγυπτος δεν είναι στα καλά της, έτσι και η Τουρκία στα καλά της. Ναι, βεβαίως. Οι άλλες αγορές έχουν πληγεί. Αυτό ευνοεί την ελληνική τουριστική αγορά, αλλά ένα επεισόδιο ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποιος θα φωτίσει τους κυβερνώντες και εγώ επειδή δεν ελπίζω πολλά από αυτούς, ξέρετε, η μόνη ελπίδα σε αυτή τη χώρα είναι να γίνουν το συντομότερο δυνατόν εκλογές και ο ελληνικός λαός που γνωρίζει πλέον τα πάντα, να αποφασίσει ποιο είναι το μέλλον του και τι θέλει να γίνει. Οι παρατήσεις της Υπουργού και του συζύγου της πώς σας φάνηκαν? Εγώ θα ήθελα να εστιαυτώ. Σήμερα το πρωί που ήμουνα στο Blue Star Paros και ερχόμουνα, γιατί είχα φύγει την Τετάρτη και γύρισα σήμερα, συνταξίδευα, είδα έξω από τις καμπίνες του Blue Star Paros τον κύριο Παπαδημητρίου, ερχόταν μάλλον να επισκεφτεί το σπίτι του στη Σύρο. Ελπίζω να μην χρησιμοποιήσει επίδομα καμπίνας για να έρθει στο εξοχικό του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ξέρετε, εγώ έχω μία ενδεχομένως αιρετική άποψη για το πώς κάποιος ασχολείται και γιατί ασχολείται με την πολιτική. Θεωρώ ότι η πολιτική δεν είναι ένα μέσον επιβίωσης, δεν είναι μέσον καταξίωσης, είναι μία διαδικασία προσφοράς. Μου έκανε τεράστια έκπληξη άνθρωποι σαν τον κύριο Παπαδημητρίου και την κυρία Αντωνοπούλου με την τεράστια περιουσία που έχουν στην Ελλάδα και στην Αμερική, με τα τεράστια εισοδήματα που έχουν, ασχολήθηκαν για τα 12.000 ευρώ το χρόνο για το ενοίκιο του σπιτιού τους. Ξέρετε, όταν έχεις απίστευτα λεφτά και ασχολείσαι με 12.000 ευρώ... Να τα ζητάς κιόλας, με έτοιμά σου, έτσι. Και να μπαίνεις στη διαδικασία να τα ζητάς και να διεκπεραιώνεις και την γραφειοκρατία που χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, αυτό εδώ στα νησιά μας, μέσα στο χωριό μου, το λένε γυφτιά ή τσιπιά. Άλλο τίποτα δεν μπορώ να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι ξεφτύλα, είναι θέμα χαρακτήρα, διότι δεν υπήρχε ανάγκη. Όμως, τι αποδεικτή μας απέδειξε όλη αυτή η ιστορία? Μας απέδειξε ότι ο κύριος Μάρδας, ο οποίος έφερε αυτή τη ρύθμιση στην 500η σελίδα με μία φράση στην 500η σελίδα ενός μνημονίου χιλιάδων σελίδων. Και την ψηφίσατε και σκόρες να την έχετε. Ναι, βεβαίως, να σας πω τι έγινε τότε. Τα ξέρουμε, όλοι τα ξέρουμε. Ο κύριος Μάρδας τότε ήταν εξοικειοβουλευτικός. Και εγώ όταν η Ελλάδα πήγαινε για τον γκρεμό και εκείνος είχε στο μυαλό του μέσα στο μνημόνιο να περάσει μία διάταξη που να διασφαλίσει το χιλιαρικάκι του για το σπίτι του, δηλαδή έλεος. Ήρθε να σώσουν την Ελλάδα, έριξε την Ελλάδα στα βράχια και εκείνη την ώρα σκεφτόταν το χιλιαρικάκι. Ξέρετε κάτι, αυτό όμως, και οφείλω να σας το αποκαλύψω, είναι καθημερινή πρακτική. Εμένα μέσα στην αγορά και άνθρωποι που ασχολούνται με την ναυτιλία ιδιαίτερα και τα λοιπά μου λένε ότι κάθε διάταξη με αυτή την κυβέρνηση ενδεχομένως να κρύβει και αλυσβερίσει και συνεννοήσεις του πεντοχίλιαρου. Υπάρχουν εκατοντάδες διατάξεις που ψηφίζονται μέσα σε αυτή τη Βουλή, την Ελληνική Βουλή, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η Βουλή, που αξίζουν ένα πεντοχίλιαρο. Αυτοί μας κυβερνάνε, κύριε Κουλούρα, και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει γρήγορα να τους διώξει. Τώρα,
Από εκεί και πέρα, επειδή μου είπατε ότι το ψηφίσατε κι εσείς, σας θυμίζω ότι το μνημόνιο, επειδή ο κύριος Τσίπρας φοβόταν τους δικούς του βουλευτές, και σας θυμίζω τις ομάδες Κωνσταντινοπούλου, Λαφαζάνη κτλ. Που μετά απεχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα πήγαινε στα βράχια, έφερε το μνημόνιο σε ένα άρθρο, σε ένα νομοσχέδιο με ένα άρθρο να ψηφιστεί με μία ψήφο, και τότε η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ευθαρσός ότι το ψηφίζει για να βάλει πλάτη για να μην, για να μην καταστραφεί η χώρα. Επομένως, προφανέστατα εκεί μέσα υπήρχαν μικροδιατάξεις, ρουσφετάκια του ΣΥΡΙΖΑ και των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν μπορούσε να ξέρει κανένας. Εξάλλου ήρθε σε μία μέρα και έπρεπε να ψηφιστεί με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Άρα, εγώ δεν μπορώ να μεμφθώ έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που δεν το πήρε χαμπάρι. Παρ' όλα αυτά, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το ανέδειξε αυτό. Για τον Εώριο, τι έχουμε, καμία καλή είδηση? Είναι εδώ ο κύριος Ξενοκώστης, από ό,τι έμαθα. Και το ενδιαφέρον του, από ό,τι φαίνεται, είναι αμείωτο για την επαναλειτουργία του νεωρού. Έχετε καμιά περαιτέρω πληροφόρηση? Κοιτάξτε να δείτε. Το ρεύμα υπάρχει, νερό θα μπει τώρα, δεν ξέρω αν έχει μπει ήδη κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τον κύριο Ξενοκώστα τον έχω συναντήσει μία φορά και σας πληροφορώ ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ξέρετε, μάλιστα κλείσαμε την κουβέντα μας με μία φράση τότε. Εμείς οι άνθρωποι της αγοράς μπορούμε και συνεννοούμαστε. Το νεώριο όλα δείχνουν ότι θα ξαναλειτουργήσει. Όμως, για να ξαναλειτουργήσει, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις. Αυτές βεβαίως είναι θέμα του επενδυτή, γιατί εν πάση περιπτώσει και ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι δεξαμενές έχουν προβλήματα κτλ. Και αυτά πρέπει να αποκατασταθούν έτσι για να λειτουργήσει και να λειτουργήσει. Τα χρέη που υπάρχουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα των χρεών, εκείνο το οποίο η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι ο κ. Ξενοκώστας προτίθεται να εξοφλήσει τα δουλευμένα των εργαζομένων και τα χρέη στην τοπική αγορά. Αυτό έχει δηλωθεί τουλάχιστον 2 φορές. Όμως αυτά είναι θέματα των επιχειρήσεων και εγώ δεν μπορώ να εμπλακώ μέσα σε επιχειρηματικά θέματα ιδιωτικών επιχειρήσεων και μάλιστα όταν είναι συγκεκριμένα στο χρηματιστήριο. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι εκκρεμεί μια κυβερνητική παρέμβαση να γίνει κάποια ρύθμιση χρεών της επιχείρησης του νεωρίου, δηλαδή σε ό,τι αφορά ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Αυτό όμως είναι θέμα της κυβέρνησης, δεν ξέρω τι πρωτοβουλίες έχει πάρει η κυβέρνηση, δεν νομίζω όμως, δεν έχω καμία πληροφόρηση ότι ασχολείται με αυτό το θέμα. Μακάρι να ασχολείται, διότι το νεώριο πρέπει να ανοίξει το ταχύτερο δυνατόν, όχι μόνον γιατί βρίσκεται στη Σύρο και θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι και θα πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι τα δουλευμένα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αδικημένοι, αλλά διότι είναι κρίσιμη σημασία για μένα να λειτουργήσει η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στο σύνολο της χώρας, διότι και αν έχετε λίγο χρόνο μπορούμε να συζητήσουμε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που αφορά την ναυτιλία μας και αφορά και την ποτοπόρο ναυτιλία, αλλά αφορά και την ακτοπλοεία, και ό,τι αφορά την ακτοπλοεία αφορά και την οικονομία και τη ζωή της στα νησιά μας. Και εκεί τα ναυπηγεία τα ελληνικά μπορούν να συνεισφέρουν. Όχι μόνο τον Ιωάννη. Για την άμυνά μας, δεν είναι σπουδαίο και να υπάρχει στο κέντρο του Αιγαίου ένα ναυπηγείο? Προφανώς και για την άμυνά μας. Βεβαίως το πολεμικό ναυτικό δεν έχει χρησιμοποιήσει παρά ελάχιστα το ναυπηγείο της Σύρου, σας θυμίζω. Έχει κάνει αναθέσεις σε δύσκολους καιρούς όμως μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι, σε δύσκολους καιρούς μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το πολεμικό ναυτικό, το μόνο που έχει κάνει για τη Σύρο είναι τότε με παρέμβαση της κυβέρνησης Σαμαρά να στείλει τις 2 δεξαμενές και να βοηθήσει λίγο οικονομικά το ναυπηγείο. Αλλά επί της ουσίας μεγάλες δουλειές του πολεμικού ναυτικού δεν έχουν έρθει στη Σύρο. Εγώ ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Υπάρχει μία νομοθεσία, η οποία είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον δεν μπορεί να ανατραπεί. Το 2020 το σύνολο των πλοίων που πλέουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι και φορτηγά δηλαδή και γκαζάδικα και φορτηγά δηλαδή και ποντοπόρος ναυτιλία αλλά και επιβατικός ναυτιλία, δηλαδή τα αποστάλια τα δικά μας,
Από το 2020 δεν μπορούν να καίνε το καύσιμο το οποίο καίνε, που σήμερα είναι το μαζούτ και εκπέμπει αυτούς τους ρήπους ο οποίους εκπέμπει. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και ας το περιορίσουμε τώρα στην ακτοπλοεία και θα πούμε τι γίνεται και την Ποντοπόρο. Κάποιοι, επειδή μιλάνε επιπόλαια ότι τα πλοία θα καίνε LNG και αέριο και τα λοιπά και σουπακιαμούπες, αυτό είναι ουτοπικό. Τα πλοία τα οποία έχουν κατασκευαστεί είναι τέτοιο το κόστος για να μείνει η μετασκευή τους, για να γίνει η μετασκευή τους, για να καίνε... Απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό το κόστος για να κάψουν αέριο καύσιμο, έτσι. Το οποίο θα είναι υγροποιημένο, υποτίθεται. Πρέπει να εξαρχίσει αυτή η δουλειά. Αυτό αφορά new buildings, δηλαδή καινούργια πλοία, τα οποία ενδεχομένως θα κατασκευαστούν από εδώ και μπρος. Μένουν δύο άλλες λύσεις. Μία λύση είναι να τοποθετηθούν επί των πλοίων κάποιες συσκευές, να τους ονομάσουμε έτσι, κάποια συστήματα που παγιδεύουν τους ρήπους του καυσίμου, οι οποίες είναι όμως λύσεις οι οποίες απαιτούν επενδύσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ή και παραπάνω ανά πλοίο. Φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Εάν σκεφτούμε ότι πάρα πολλά πλοία από αυτά τα οποία γνωρίζουν που ταξιδεύουν στο σύνολο του Αιγαίου ή αν θέλετε στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, έτσι, γιατί έχουμε και το Ιόνιο, μην τα ξεχνάμε, έχουμε και το Κρητικό Πέλαγος, έχουμε και, το Βόρειο Αιγαίο κτλ. Πολλά από αυτά τα πλοία που ταξιδεύουν σήμερα, η αξία τους είναι τέτοια για την οποία δεν αξίζει να κάνεις αυτή την επένδυση. Αντιθέτως, αυτά τα πλοία μπορεί να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να δουλέψουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν γραμμές που μπορούν να δουλέψουν για την αξιόπλοα. Απλώς είναι μεγάλη επένδυση που απαιτείται για να ταξιδεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος καταρχάς να μειωθεί δραματικά ο ακτοπλοϊκός στόλος. Εάν δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, η τρίτη λύση που υπάρχει είναι να παραχθεί ένα καινούριο καύσιμο χαμηλό σε θείο, το οποίο δεν παράγεται σήμερα από τα δύο ελληνικά δηληστήρια, το οποίο όμως το κόστος προϋπολογίζεται τέτοιο που θα επιβαρύνει το μέσο ναύλο κατά 7 έως 8 ευρώ ανά εισιτήριο. Το 7-8 ευρώ ανά εισιτήριο σημαίνει μία αύξηση μέσω ναύλου της τάξης, μία αύξηση τάξης του 30%. Είτε λοιπόν ζήσουμε το πρόβλημα του φεύγουν πλοία, είτε ζήσουμε το πρόβλημα μένουν τα πλοία και καίνε καινούργιο καύσιμο με κάποιες μικρές προσαρμογές που αυξάνει κατά 30% τα ναύλα, καταλαβαίνετε ότι αυτό πλήγει καταρχάς την ισιωτικότητα και βεβαίως το σύνολο της οικονομίας των νησιών και της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και της καθημερινότητας των νησιωτών. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μεγάλο τεράστιο θέμα. Εγώ προσωπικά ως υπεύθυνος της Νέα Δημοκρατία στον τομέα ναυτιλίας και νησιώτικης πολιτικής, που έχω την τιμή να έχω την ευθύνη τομέα της ακτοπλοείας και της κουραζιέρας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Απλώς θέλω να πω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα για το οποίο κανείς δεν ασχολείται. Και εκεί έρχομαι και λέω και το συνδέω με τον Αιώριο και βεβαίως μακριά από μένα εξαγγελίες ότι θα έρθουν εδώ πέρα καράβια και τα λοιπά και σου πακιά μου πες, λέω ότι με βάση αυτή την νομοθεσία στην οποία σας πέρα από την ακτοπλοεία αυτό αγγίζει και την Ποντοπόρο ναυτιλία, εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα υπάρχουν πλήθος εργασιών για ναυπηγεία, για το σύνολο των ναυπηγείων της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, που είναι και κοντά, γιατί μιλάμε για το 2020. Άρα τι λέμε, ότι το ναυπηγείο θα έχει ενδεχομένως ακόμα μία ευκαιρία και τα άλλα ναυπηγεία της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ανταγωνιστικά των ναυπηγείων γύρω από τον ελλαδικό χώρο, και εννοώ τα ναυπηγεία της Κροατίας, της Ουκρανίας, της Μάλτας και της Τουρκίας, και βεβαίως
θα παράγουν αυτό το πολύ καλό έργο, γιατί πράγματι οι Έλληνες τεχνίτες θεωρούνται από τους καλύτερους στην συσκευαστική βιομηχανία της Ευρώπης και θα παράγουν αυτό το ποιοτικό έργο το οποίο ξέρουν να παράγουν. Άρα το ναυπηγείο εύχομαι και ελπίζω, και θα σας έλεγα ότι είμαι και αισιόδοξος, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό. Αμήν. Πολιτευτής. Αυτή είναι η πολιτευτής. Πώς την ερμηνεύετε εσείς που έτσι σοφώς που γίνετε με τόση πείρα. Ναι. Ξέρετε κάτι. Τώρα όλο ακούω για καινούριους πολιτευτές. Τι είναι αυτή, τι είναι ο πολιτευτής, ποια είναι η ευθύνη του, ποια είναι τα καθήκοντά του, ποια είναι αυτό το ένδυμα που πρέπει να φορέσει, με πόση σοβαρότητα το ενδύεται κανείς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ποια είναι η εμπειρία δικιά σας. Εμένα στην αρχή η έννοια, ο όρος πολιτευτής, μου φαινόταν αστείος, δηλαδή πραγματικά μου φαινόταν αστείος, και μου φαινόταν αστείος γιατί σημαίνει πολιτευτής. Σημαίνει ότι συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο των τελευταίων εκλογών. Ή θα συμμετέχει, ή θα συμμετέχει. Όχι, όχι, όχι. Πολιτευτής σημαίνει ότι συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο των τελευταίων εκλογών. Αυτό και μόνο. Είναι υποψήφιος, ναι. Αυτό και μόνο. Εάν είσαι σε ένα επόμενο ψηφοδέλτιο, όταν ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια, θα λέγεσαι υποψήφιος βουλευτής. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο πολιτευτής δεν έχει καμία εξουσία. Ο πολιτευτής δεν αποφασίζει για τίποτα. Στο βαθμό τώρα που συμβαίνει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες ικανότητες, μπορεί το κόμμα να τον χρησιμοποιήσει κάπου, εμένα παραδείγματος χάρη ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και όχι ως πολιτευτή, ως απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Με χρησιμοποιούν στο τομέα ναυτιλίας και νησιώτικη πολιτικής και σας είπα ότι έχω την ευθύνη της κρουαζιέρας και της εκτοπλοείας, και από εκεί και πέρα, εάν έχει κάποιες ικανότητες και αγαπάει τον τόπο του και αγαπάει τον νομό του και θέλει να, εν πάση περιπτώσει, να ανταποδώσει στους ψηφοφόρους που τον εμπιστεύτηκαν στις προηγούμενες εκλογές κάτι για αυτή την εμπιστοσύνη, ενδεχομένως μπορεί να παράγει κοινωνικό έργο, μπορεί να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των ανθρώπων, και όταν λέω να ενδιαφέρεται, ξέρετε κάτι, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει «γεια σας, ήρθα εδώ, είμαι δίπλα σας, είμαι στην εκκλησία, είμαι στο πανηγύρι» κτλ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εγώ εκείνο που προσπαθώ να κάνω, επειδή έχω και μια εξειδίκευση επαγγελματική, ταξιδεύω στα νησιά, βρίσκω επαγγελματίες. Το τελευταίο ταξίδι στην Πάρο πήγα και βρήκα επαγγελματίες, κάποιες κυρίες, οι οποίες με πολύ μεράκι αγαπούν αυτό που κάνουν και παράγουν προϊόντα που παράγει ο κήπος τους, τα τυποποιούν και κάνουν μαρμελάδες, ωραία γλυκά, ωραίες σάλτσες κτλ. Και συζητήσαμε και τις συμβούλευσα πώς μπορούν να κάνουν καλύτερη τη δουλειά τους, μπορούν να προβληθούν καλύτερα κτλ. Να παράγει ένα κοινωνικό έργο, αλλά ουσιαστικό κοινωνικό έργο, δηλαδή να χρησιμοποιήσει, αν έχει κάποιες γνωριμίες, να τον βοηθήσουν, να καλύψει κάποια κενά που δεν μπορεί να καλύψει η πολιτεία κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, αν έχει και την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει και μια πολιτική συζήτηση όπως αυτή που κάνουμε σήμερα, προάγοντας πολιτικό λόγο του κόμματος. Τώρα, το πολιτευτής με την έννοια ότι εγώ, ξέρετε, βρήκα μια ευκαιρία μέσω της πολιτικής να βολευτώ, είτε γιατί δεν έχω τώρα δουλειά, είτε γιατί δεν έχω κάνει, δεν έχω την κοινωνική, την οικονομική καταξίωση και βρήκα μια ευκαιρία να δηλώνω πολιτευτής γιατί έτσι ελπίζω ότι θα βολευτώ, με αφήνει παντελώς αδιάφορο, ούτως ή άλλως. Ήθιστε όμως, ήθιστε. Ήθιστε, αλλά ξέρετε τώρα, και εγώ δεν μπορώ να απολογούμε για άλλους. Εγώ μπορώ να σας πω τι κάνω εγώ και πώς χρησιμοποιώ εντός εισαγωγικών αυτόν τον τίτλο του πολιτευτή που μου έχει αποδοθεί λόγω της συμμετοχής μου στο τελευταίο ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Θα πάτε τώρα να ενισχύσετε το βόλεϊ του Φίνικα. Εγώ θα πάω τώρα να καταγράψω τη συναυλία, την χορευτική εκδήλωση που γίνεται για το Δημήτρη το Φιλαράκι μας, αυτό που ατύχησε και έμεινε παράλυτο. Κοιτάξτε. Και πρέπει να τελειώσουμε την κουβέντα. Τι δεν είπαμε σημαντικό. Να ευχηθώ. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ στο Φίνικα. Πρέπει να ξέρετε. Ο Φίνικας για μένα έχει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί είστε Φινικιανός. Όχι, η μητέρα μου ήταν Φινικιανή. Την ομάδα αυτή ξεκίνησε ένας ξαδερφός μου από το Φίνικα και σήμερα πρόεδρος
είναι ένας ξαδερφός μου, του οποίου, αφού είναι ξαδερφός μου, του οποίου και αυτού η μητέρα είναι από το Φίνικα. Σου είπα εδώ, Βασίλη. Άρα αυτή την ομάδα την αγαπάω πάρα πολύ. Δεύτερον, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα είναι κόσμημα για τη Σύρου, είναι προβολή για τη Σύρου και πρέπει όλοι να τη βοηθάμε. Εγώ έχω μεγάλη χαρά που μου δόθηκε η ευκαιρία τα τελευταία δύο χρόνια να είμαι σε θέση να μπορώ να ενισχύσω αυτή την ομάδα. Εγώ θέλω να ευχηθώ να κερδίσουμε σήμερα, διότι παίζουμε με μια ομάδα της οποίας πρόεδρος επίσης είναι ένας φίλος μου από την Αθήνα. Επομένως, εγώ θέλω να νικήσει η ομάδα μας σήμερα, την ομάδα του φίλου μου. Να κάνεις και καζούρα. Για να μπορέω να τον πειράξω. Αλλά νομίζω ότι όλοι θα πρέπει με κάθε τρόπο, έστω και λίγο, να ενισχύουμε αυτή την ομάδα. Ξέρετε, ένα μικρό νησί πάνω σε ένα βράχο μέσα στο Αιγαίο να έχει κατορθώσει να έχει μια αθλητική ομάδα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το βόλεϊ, που να πρωταγωνιστεί σε πανελλήνιο επίπεδο και να εκπροσωπεί και την Ελλάδα στην Ευρώπη, είναι ένα σπάνιο γεγονός και το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είμαστε ούτε η Κρήτη ούτε η Ρόδος. Είμαστε η Σύρος, αυτό το μικρό νησάκι στο κέντρο του Αιγαίου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε να πάει πολύ καλά και αυτή η εκδήλωση για το Δημήτρη. Εύχομαι το καλύτερο για την υγεία του. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα. Και εσείς, κύριε Βαθμόντι, όταν μπορέσετε και βρείτε την ευκαιρία να το βοηθήσετε το παιδάκι αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρείτε μια ευκαιρία. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου και θα με φέρετε εσείς σε επαφή, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται από τηλεόραση. Σωστά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχθήκατε και εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να κερδίσει ο Φίνικας και να μαζευτούν αρκετά χρήματα για το Δημήτρη. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις για το Δημήτρη. Ένα παιδί που το μέλλον ήταν ανοιχτό μπροστά του και φωτεινό και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το εμπόδιο. Πιστεύω θα το ξεπεράσει με τη βοήθεια και την αγάπη όλων μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε καλά. Έχουμε καλή Σαρακοστή και να είστε γερός και δυνατός και να βοηθάτε τον τόπο μας όσο όπως κάνετε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω Φίνικας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.